Κυρίες και κύριοι, καθώς τρέχουν οι εξελίξεις για την υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Κάρολάιν Κράουτς στα γλυκά νερά τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου στην περιοχή και στα γλυκά νερά, έχουμε μαζί μας την δόκτωρ εγκληματολογίας με ειδίκευση στο προφίλ δραστών, την Δέσποινα της Βουρδάκου. Κυρία Βουρδάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είχαμε μιλήσει πριν αρκετές ημέρες πάλι μαζί, λέγαμε για το συγκεκριμένο έγκλημα, τότε περισσότεροι μιλούσαμε για μία ληστεία, όμως απόψε το βράδυ ομολόγησε ο σύζυγος της κοπέλας αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, ομολόγησε την πράξη του. Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε έγκλημα έχει πολλά κοινά σημεία, αλλά έχει και κάτι ανεπανάληπτο στους πρωταγωνιστές. Ο άνθρωπος είναι μια ανεπανάληπτη προσωπικότητα και εκεί λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε, να ερευνήσουμε με ηρεμία, ψυχραιμία, με σιγή ηχθείως, να συλλέξουμε ενδείξεις, στοιχεία, να φτιάξουμε το παζλ, να μαζέψουμε καταστάσεις, να απορρίψουμε, να δεχτούμε, να βάλουμε τα κομμάτια του παζλ και με αποδείξεις, να φτιάξουμε το προφίλ των πρωταγωνιστών. Η συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είπαμε στην αρχή ότι προσεγγίζουμε και λέμε ότι είναι μια ληστεία, μαθηποκτονία, η οποία μαθηποκτονία προέκυψε ύστερα από την αντίσταση του θύματος, η οποία προκάλεσε και τη θυματοποίηση της κοπέλας. Γιατί όμως τα λέγαμε αυτά? Διότι υπήρχε ένας και μόνο μάρτυρας. Βάσει των στοιχείων και της κατάθεσης που έδωσε ο μοναδικός μάρτυρας, προσεγγίσαμε ότι ναι, λοιπόν, υπήρξε μια ληστεία με μια ανθρωποκτονία προκειμένου οι ληστές να μην γίνουν αντιληπτοί και να αποφύγουν τη σύλληψη. Ναι. Όμως, ύστερα από την έρευνα της αστυνομίας του Τμήματος Καταζωής και των εγκληματολογικών και μετά τις εγκληματολογικές έρευνες, είδαμε ότι δεν υπήρχε στοιχεία. Ναι, όντως εκεί κατέληξαν. Δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα. Άρα λοιπόν, εκεί αρχίζουμε πάλι να βγάζουμε τα στοιχεία, τα κομμάτια του ΠΑΣ και να προσπαθήσουμε από την αρχή να σχεδιαγραφήσουμε το προφίλ της συγκεκριμένης δύσκολης υπόθεσης του ιδρυθού εγκλήματος. Αυτοί έπεσαν, οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι που κάνανε αυτές τις έρευνες, έπεσαν ουσιαστικά, λέτε, σε αδίέξοδο σε πρώτη φάση και μετά το κοίταξαν λίγο διαφορετικά ή δεν υπήρχε, κατά την άποψή σας, καθόλου αδίέξοδο? Ξέραν από την πρώτη στιγμή το περίπου τι μπορεί να έχει συμβεί και είχαν τις υποψίες τους? Από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, λοιπόν, και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτή η δουλειά τους, είναι η ζωή τους, δεν έπεσαν σε αδιέξοδο, έκαναν συλλογή στοιχείων και με συνεχόμενη έρευνα προσπάθησαν να δουν τι συνάδει και τι απάντησε. Λοιπόν, θέλει ηρεμία, θέλει εντελεχή έρευνα, θέλει υπομονή, όμως από την άλλη πλευρά έχεις την κοινή γνώμη, έχεις τις οικογένειες που φοβούνται μήπως είναι τα επόμενα θύματα. Θέλει ο κόσμος μία απάντηση, γιατί είναι πολύ σκληρό σαν έγκλημα, το είπαμε την πρώτη στιγμή. Όμως να γνωρίζουμε ότι το καταζωής και όχι μόνο είναι άνθρωποι επιστήμονες, είναι ερευνητές, είναι προφάιλες, είναι άνθρωποι που συλλέγουν στοιχεία, είναι άνθρωποι που περπατούν την κοινωνία, κάνουν έρευνα, λοιπόν, και με τη βοήθεια της επιστήμης κατέληξαν στους πραγματικούς υπεύθυνους, στους πραγματικούς δράστες. Ναι. Τώρα, έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ, δηλαδή λέγαμε έγκλημα από ληστεία με ανθρωποκτονία. Τώρα βλέπουμε εδώ λοιπόν, κοιτάζω ένα έγκλημα ζηλοτυπίας για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Είμαστε ακόμα στην αρχή, πρέπει με διακριτικότητα και σιγά σιγά να τοποθετήσουμε τα στοιχεία, να φτιάξουμε το συγκεκριμένο προφίλ. Εγώ σας λέω ότι δύο οικογένειες θρυνούν, οι γονείς, η οικογένεια του θύματος, αλλά και οι γονείς της άλλης πλευράς. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μόνο εσείς θα μπορέσετε να μας απαντήσετε, διότι εξειδικεύεστε στο προφίλ των δραστών, όπως έχουμε γράψει ήδη και στο Zoom.gr. Το γεγονός ότι βρέθηκε νεκρός ο σκύλος είναι κάτι το οποίο πώς δικαιολογείται αυτό? Αν μιλάμε για ένα έγκλημα ζήλιας εδώ, ή τουλάχιστον με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, το θύμα έλεγε ότι θέλει να εγκαταλείψει, θέλει να φύγει από το σπίτι, και ο δράστης ήταν κάπως πολύ, αν το βάλω σε εισαγωγικά, τον είχε προβληματίσει πάρα πολύ αυτό. Και έτσι απονότησαν συνεχώς, τουλάχιστον αυτά μαθαίνουμε. Δεν δεχόταν την απόρριψη, δεν δεχόταν να διακοπεί αυτή η σχέση, όπως επιχειρηματολογεί ο ίδιος. Μπορεί όμως να προκύψουν και άλλα στοιχεία και άλλα αίτια και παράγοντες στην πορεία, γιατί τώρα αρχίζει η υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή όμως είχαμε τοποθετηθεί και είπαμε ότι το ότι ότι αφαίρεσαν τη ζωή μου και στο σκύλο δείχνει εκδίκηση, μίσος, θα είχαμε πει αυτά. Έτσι, μία βαρβαρότητα και φοβερό μένος, ότι εδώ υπάρχει μίσος. Ναι, το είχαμε πει όμως σε περίπτωση που αυτοί ήταν ληστές για τη συμμορία. Άρα, πώς το συνδυάζουμε με την περίπτωση του κατηγορούμενου αυτή τη στιγμή? Προφανώς ήθελε να μην δεν υπάρχει ό,τι ήταν της Καρολάιν. Αγαπητό της Καρολάιν. Ήθελε να μην δεν υπάρχει. Αφού μιλάμε για έγκλημα ζηλοτυπίας, θα δούμε λοιπόν ότι εδώ ο εγκέφαλος σκέφτεται ο συγκεκριμένος θήτης με πολύ συνέστημα, με πολύ μίσος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, τη λογική του πάνω απ' όλα. Ναι. Και έχει σχεδιάσει ένα έγκλημα, το οποίο δεν νομίζω ότι σχεδιάστηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Νομίζω ότι θα ήταν στο μυαλό του για αρκετό καιρό θα τον βασάνιζε και θα προσπαθούσε η λογική με το συνέστημα να... Καταλάβατε, γιατί αυτές είναι δύσκολες καταστάσεις. Λέτε λοιπόν ότι μπορεί να το σχεδίαζε αυτό και όχι ότι προέκυψε ξαφνικά μέσα από ένα καυγά πιθανόν που έγινε, όπως μαθαίνουμε εκείνες τις μέρες. Προφανώς ήταν κάτι πιο βαθύ, το οποίο δεν είναι. Συνήθως τα ζευγάρια είναι πολύ τέλεια, πολύ αγαπημένα, πολύ, πολύ, όλα πολύ ρομαντικά. Εκεί λοιπόν βλέπω ότι αυτό ήταν το φαίνεσαι. Μια εικόνα προς την κοινωνία, προς τον έξω κόσμο, που όμως δεν ήταν αληθινή. Ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο θα θεωρώ ότι θα το μάθουμε στο άμεσο μέλλον, τις επόμενες μέρες, από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, και σίγουρα θα αποτελέσει από τα πιο δυνατοδιακά προφίλ. Δύο ερωτήματα ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Είναι πολλοί που μας ρωτούν, μας στέλνουν μηνύματα. Ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αστυνομία, έβγαινε και έκανε δηλώσεις με πολύ ψυχραιμία. Έτσι. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς στα κανάλια. Γενικότερα, ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Ναι. Αυτό πόσο... Πώς το σχολιάζετε αυτό? Η τοποθέτηση ήταν η εξής, ότι λόγω του επαγγέλματος έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί, έχει μέσα από την εκπαίδευσή του, τη θεωρητική και την πρακτική, έχει μάθει να κρατάει την ψυχραιμία του και να είναι ψύχρεμος λόγω της ιδιότητάς του, λόγω του επαγγέλματός του. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ένσυχο υλικό της ελληνικής αστυνομίας, η ομάδα του καταζωής, κρατάνε συμπεριφορές, κινήσεις, δηλώσεις που αυτό όμως δεν σημαίνει και τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Σημασία έχει να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη δικογραφία, να τη δέσουμε, όπως λέμε, και να πάει στις αρχές για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ναι. Με ενδείξεις, άκουσα και είπα, ναι, ναι, υπάρχει η συλλογή πληροφοριών, τις δεχόμαστε, τις αρχαιολογούμε, κάποιες τις απορρίπτουμε, κάποιες τις κρατάμε μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου μέσα από συνεχόμενη έρευνα, όπως είδατε, είχε ανέβει αρκετές φορές στην Γάδα, ξανά και ξανά, και βλέπω και ερευνώ όλους, τον γείτονα, την οικογένεια, τους συγγενείς, τους συνεργάτες, τον περίγυρο, τον άνθρωπο που μπαίνει και έχει μια χειρονακτική εργασία, το φίλο, το γνωστό,
τους πάντες τους βλέπουμε, τους εξετάζουμε, ερευνούμε, συλλέγουμε στοιχεία και κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το πάζλ. Κυρία Σβουρδάκου, και η στάδη μελέτη περίπτωση του συγκεκριμένου και η στάδη που θέλει, ναι. Πάντοτε πάμε με την έρευνα, με επιστημοσύνη και με συλλογή στοιχείων και όχι με άκουσα και μου είπε όχι. Ναι. Για να μην ξεχάσω τα ερωτήματα, γιατί βλέπω ότι έχουν στείλει εδώ αρκετά email που θέλουν να μάθουν. Εσείς βλέπετε και θα το βάλω εισαγωγικά, τη συμμετοχή κάποιου άλλου ατόμου σε αυτή τη διαδικασία όλη ή μιλάμε μόνο πολύ για ομολογία γιατί ότι το έκανα εγώ. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση και εννοείται ότι όλος ο κόσμος, ο ελληνικός λαός την ίδια ερώτηση έχει στο μυαλό. Θεωρώ ότι εικάζω ότι ίσως να μην δεν ήταν ο μόνος. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό το δηλαδή ναι, με δέσανε, αποκλείσανε την ταινία και πιστάγωνα και τα λοιπά. Ίσως ξετυλιχθεί το κουβάρι και δούμε και άλλους πρωταγωνιστές οι οποίοι θα δούμε το κατά ζωής. Εννοείται η αστυνομία θα δει και θα αξιολογήσει κατά πόσο ήταν όντως πρωταγωνιστές. Βοήθησαν να το πούμε έτσι. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι μόνος του ο δράστης. Θεωρώ ότι ίσως προσεγγίζω, εικάζω ότι ίσως να μην το βρίσκω λίγο δύσκολο όλο αυτό να έχει. Να μην έχει δεχθεί εννοείται από κάπου βοήθεια, αυτό λέτε. Κάτι μια συνεργασία. Γενικότερα, όχι απλά. Η συνεργασία, μάλιστα. Εικασία όμως. Εικασία. Θεωρώ ότι αυτό θα λυθεί και θα είναι στα χέρια του καταζωής των αστυνομικών τις επόμενες ώρες. Ωραία. Εσείς τώρα ως εγκληματολόγος που εξειδικεύεσαι στο προφίλ των δραστών, μία τέτοια υπόθεση σας προβληματίζει γενικότερα, είναι κάτι το οποίο το έχετε ξαναδεί, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία ή είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει ιδιαίτερα. Αυτή η υπόθεση έτσι όπως την βλέπετε. Ωραία, θα σας πω. Με δύο λόγια για να κλείσουμε και όλα τη σύνδεσή μας. Ναι, λοιπόν, εμένα ο ρόλος μου είναι να μπαίνω στις φυλακές και να μιλάω με δράστες του οργανωμένου εγκλήματος. Οι δράσεις μας, οι πράξεις μας δεν είναι σε αυτό το, δεν ανήκουν σε αυτό το modus operandi. Σε κάθε πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν ένα έγκλημα ζηλοτυπίας, ένα έγκλημα όχι για οικονομικούς λόγους, εικάζω, αλλά και για οικονομικούς λόγους να είναι πάλι να κάνει με ζευγάρι, με μια σχέση που δεν έχει να κάνει με οργανωμένο έγκλημα, με τις εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι άλλα παρόμοια ιδεχθεί εγκλήματα που έχουν να κάνουν με σύζυγο ή σύντροφο, είναι σκληρά. Δηλαδή, σύζυγος, σύντροφος έχει σκοτώσει και έχει τεμαχίσει τη σύζυγο. Ναι, πολύ σκληρό, είδε χθες, δεν γίνεται κάτι τέτοιο από ανθρώπους της νύχτας, από αρχηγούς, από τον κτλ. Ναι, άλλο προφάιλ. Δηλαδή, είναι σκληρά τα εγκλήματα ζηλοτυπίας, γιατί είναι το μίσος, γιατί είναι η απόρριψη, γιατί δεν θέλει ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο σύζυγος ή η σύζυγος να χάσει αυτό που θεωρεί κτήμα του. Γιατί υπάρχει ένα παιδί στη μέση, γιατί τα αίτια και οι παράγοντες έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Έχουν να κάνουν με τη συντροφικότητα, με τη συμβίωση, με οικονομικούς λόγους, με το πώς είναι η καθημερινότητα του ζεύγους, που όμως δεν έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πολύ. Και λέγω ότι είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που δεν ανήκει, δεν είναι στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, έχει ένα status quo, έχει μία θέση κοινωνική, είναι θαυμαστός προς την κοινωνία, είναι εντελώς αντίθετο με τον δικό μου κόσμο αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά που βλέπουμε είναι πάρα πολύ σκληρό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σβουρδάκου. Καλό σας βράδυ. Σας χαιρετώ.